Και να ξέρεις ότι αν θέλεις όντως να γνωρίσεις τον Βασίλη. Μπορώ. Στη μέση της κριτικής επιτροπής κάθεται μια κυρία με κόκκινη μπλούζα. Ίσως κάτι μπορεί να κάνει για σένα. Γιώργο, ξεκινάμε μαζί σου. Έτσι πως τη βλέπω αυτή η κουτάλα, περισσότερο για κοτόσπα μου κάνει. Τον πιάσω και τα λεμά του. Λοιπόν... Κοίτα. Τι? Εμένα μου κάνει στολή. Γιατί? Δεν σου κρύβω. Μου κάνει λίγο τύπου σεξ καμαριέρα. Δεν βλέπω κάτι το οποίο... Είναι ουσιαστική πρόταση, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις, φοράς ένα φόρεμα. Φόρεμα δεν είναι αυτό. Δύο κομμάτια είναι, τι είναι, φόρεμα είναι. Με κάτι κόκκινους φιόγκους από κάτω, ένα πάρα πολύ ωραίο καλσόν. Πάρα πολύ ωραίο καλσόν. Τα παπουτσάκια τα δω λίγο στο πλάι. Ωραία παπούτσια, φανταστικά παπούτσια, τα οποία ταιριάζουν με το καλσόν. Την κόκκινη λεπτομέρεια, στους αστραγάλους την έχεις κάνει εσύ, ε. Επίσης, έτσι, naughty λεπτομέρεια. Αλλά όλο το άλλο δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει το φαγί. Αμάρε, Γιώργο. Ευχαριστώ. Έλα να τώρα κοίταξε να δεις. Όπως τη βλέπεις, έχει πέσει πάρα πολύ ψυχολογικά μετά από αυτά που της είπε ο Γιώργος. Εσύ είσαι ο άνθρωπος που μπορεί να τη βοηθήσει. Ναι. Στο Βασίλη θα αρέσει πάρα πολύ, στο υπογράφω. Α, ωραία αυτό. Είναι δεδομένο αυτό, δεν το συζητώ. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα φόρεμα το οποίο έκανες από την αρχή και έβαλες τις, ναι, τα φιωγκάκια σου. Ναι. Lollipop, lollipop. Δεν σας αρέσει, ε. Λοιπόν, άκου, το ρούχο σου πηγαίνει πάρα πολύ αυτό. Είναι και τα παπουτσάκια σου ωραία και το ρούχο σου ωραίο και το καλσόν, ναι. Εντάξει. Δεν... Ναι, δημιούργησε ένα story όμως. Το story, ναι. Επιτέλους για πρώτη φορά έφερες και μια κουτάλα, είπες και ένα story, έκανες και κάτι άλλο. Τώρα, αν υπήρχε μια ζώνη στο φόρεμα αυτό. Ναι. Αν υπήρχε κάτι στο λαιμό σου. Ένα κολλιδάκι, κάτι. Μ' αρέσει που τα μαλλιά σου είναι έτσι. Απλά, εκεί που πήγες να το σουρεαλίσεις, δεν το τελείωσες. Δηλαδή, είναι μια ημιτελής εικόνα. Αν είχες μια ζωνούλα, από πάνω μια ποδίτσα. Ναι, άκου λίγο. Το σκέφτηκα. Αν είχες, ρε παιδί μου. Αν μας είχες φέρει και το φαγητό. Αν το είχες πάει all the way. Το πεις τέλειο. Ναι, αν το είχες πάει all the way, θα μπορούσα να δω αυτή την εικόνα κανονικά και ολοκληρωμένη. Τώρα όμως είναι ημιτελής. Ναι. Δηλαδή, έχεις ένα φόρεμα και ένα ζευγάρι παπούτσια. Εντάξει. Ευχαριστώ. Αυτό το καριόν σου πάει πάρα πολύ, Σοφία. Σε παρακαλώ, συνέχισε το. Πραγματικά είσαι καλονή. Στέλιο, σαν να πιάνει η άποψή σου. Κοίταξε, μου αρέσει πάρα πολύ το κόνσεπτ και μου αρέσει και πάρα πολύ το φόρεμα και το βρίσκω ιδανικό για να υποδεχτείς ένα γόρι στο σπίτι μία περίοδο κοντά στις γιορτές. Ναι, γιατί είναι στολισμένο το σπίτι, όχι. Μα γι' αυτό, δηλαδή βλέπω και το δέντρο πίσω σου, να σου πω την αλήθεια. Μου αρέσει πάρα πολύ το φόρεμα, μου αρέσει πάρα πολύ το καλσόν. Συμφωνώ με αυτά που σου είπανε τα παιδιά ότι δεν, η εικόνα είναι ημιτελής. Δηλαδή θα μπορούσε ή να την σουρεαλίσεις όντως ή να την έχεις ολοκληρωμένη και να λείπει απλώς η κουτάλα. Γιατί τώρα έχεις μια εικόνα η οποία θα μπορούσε να είναι καταπληκτική και κρατάς μια κουτάλα και έχεις ένα μαλλί ναι, λίγο περίεργο. Το φόρεμα είναι πολύ ωραίο, το καλσόν πολύ ωραίο. Παπούτσια θα προτιμούσα να είναι πιο ψηλά και βελούδινα, δηλαδή πιο χοντροκομμένα και βελούδινα. Η λουστρίνη, τα σκουλαρίκια είναι ωραία, αλλά έχουμε και ένα Βασίλη Μίχα εδώ που πρέπει να... που βασικά δεν νομίζω να τον νοιάσκουν και πολύ αυτά που λέμε. Καθόλου. Αλλά επειδή είμαστε στο My Style Rocks... Δεν θα τα αρέσουν. Ε? Δεν θα τα αρέσουν αυτά που λέμε. Όχι, δεν όχι, θα όχι, τον όχι. Νοιάξουν. Δεν τον ενδιαφέρουν. Δεν τον ενδιαφέρουν. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, καλά πήγε. 9,1 είναι τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ. Εσύ κράτα ότι θα βγεις με τον Βασίλη Μίχα και τα υπόλοιπα. Κατάλαβες. Γεια σας.